Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Νομίζω ότι η εικόνα που δείχνει η κυβέρνηση σε αυτές τις πρώτες μέρες είναι πολύ ενθαρρυντική, έως ύποπτα ενθαρρυντική θα έλεγα εγώ. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία έκπληξη. Αυτά που έλεγε προεκλογικά, ένα-ένα, τα υλοποιεί, τα εξαγγέλει προγραμματικά και περιμένουμε και νομοθετήσεις. Είναι καταρχήν μια κυβέρνηση η οποία κινήθηκε σε σταθερή γραμμή προεκλογικά και μετεκλογικά κινείται στην ίδια γραμμή. Επομένως, το 40% που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και έκανε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ένα ποσοστό το οποίο επέλεξε την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια, τη σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα. Δεν είναι ένα ποσοστό στιγμιαίο, δεν είναι μια πλειοψηφία που διαμορφώθηκε με υποσχέσεις και με, αν θέλετε, ανεδαφικές προοπτικές και ανεδαφικά σχήματα λόγου και παράλογα οράματα. Είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι στραμμένο στο ρεαλισμό και στραμμένο προς την παραγωγή έργου από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Επομένως, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, είναι καταδικασμένη να συνεχίσει ακόμα καλύτερα. Κατέγραψα. Δεν έχει σημασία το πώς ξεκίνησε. Συμφωνώ, αυτό εννοώ. Συμφωνώ. Πώς πάει τώρα και πώς θα πάει, έχει σημασία. Εγώ θέλω να κρατήσω μία φράση που είπε ο στον Economist ο Χρήστος Στάικουρα σήμερα. Είπε ότι δεν ακυρώνω το έργο του προκατόχου μου. Ναι, το είπε και στην παραλαβή παράδοση. Δεν ακυρώνω από τον Ευκλήδη Σακαλώτο. Συνεχίζουμε από εδώ όπως είμαστε, όπως βρήκαμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα στην πορεία. Βεβαίως. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι, άρχισαν και οι επαφές με τους θεσμούς. Ο Χρήστος Στάικουρας είδε το Ρέγκλινγκ και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τον είδε σήμερα. Αρχίζουν συνολικά οι επαφές. Τώρα, πόσα από αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά μέτρα θα έχουν έγκριση από τους θεσμούς? Ή μένουμε σε εκείνο, κάντε ό,τι θέλετε αρκεί να βγαίνουν τα νούμερα? Θα σας πω, το ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο συντοπίτης μας, ο Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την δεδομένη, τη συγκεκριμένη προσέγγιση και κατά την παράδοση παραλαβή από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και κατά τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης, αποτυπώνει τον ρεαλισμό επίσης και την κατάρτιση του κυρίου Σταϊκούρα και την καταλληλότητά του καταρχήν για τη θέση την οποία επελέγει, θέση ιδιαίτερα κομβική και νευραλγική από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα το κρατούμενο. Το κράτος έχει συνέχεια και δεν έχει απλά συνέχεια. Δεν είπαμε ούτε ότι παραλάβαμε καμένη γη, δεν ισοπεδώσαμε θετικές κινήσεις και δεν στραφήκαμε κατά της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αυτό τελείωσε. Από εκεί και πέρα, είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλής του ESM, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το μείγμα οικονομικής πολιτικής είναι δικό σας. Οι δημοσιονομικοί στόχοι προς το παρόν που ισχύουν να επιτυγχάνονται. Ναι. Αυτό δικαιώνει όλη μας την αντιπολίτευση τόσα χρόνια, ότι το μείγμα οικονομικής πολιτικής το καθορίζει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί προσπαθήσαν να περάσουν την εικόνα ότι τα μέτρα έρχονταν από το εξωτερικό με emails και ήταν έτοιμα, δεδομένα όλα κτλ. Και ότι μια κυβέρνηση τι δυνατότητες έχει. Μα το είπε ο ίδιος ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ότι εσείς έχετε το μείγμα οικονομικής πολιτικής και το περιεχόμενο των μέτρων στην διακριτική σας ευχέρεια. Θέλω μόνο να επιτυχάνονται. Θα συμφωνηθούν τα νούμερα να βγαίνουν. Οι δημοσιονομικοί στόχοι, βεβαίως. Αυτό δεν είναι κακό. Οι προς το παρόν ισχύοντες. Και αν υπάρχουν μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης και αν τα μέτρα αποδειχθούν πετυχημένα, αλλάζουν και οι στόχοι σε μια άλλη οικονομία και σε μια άλλη πατρίδα που ακμάζει. Απλή λογική. Η σταθερότητα από τους πρώτους πυλώνες της ανακοίνωσης των φορολογικών μέτρων. Η σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα. Για να μπορεί να μην έχει εκπλήξεις ο επενδυτής που αυτό φοβάται περισσότερο. Οι σωστοί φορολογικοί συντελεστές και το σωστό φορολογικό θεσμικό πλαίσιο χρειάζονται και σταθερότητα ασφαλώς. Αν ρωτήσουμε ένα νομικό, όχι εμένα, ένα νομικό που ασχολείται με φορολογικό δίκαιο, πόσες φορές αλλάζουν οι φορολογικοί νόμοι, οι εγκύκλοι, οι πουρικές αποφάσεις, όλο το κανονιστικό πλαίσιο και ο κώδικας φορολογίας εισοδημάτων και ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων, θα δούμε ότι η πολυνομία, η διάσπαρτη αν θέλετε νομοθέτηση και η ανατροπή
βδομάδα-βδομάδα, μήνα-προς-μήνα, βασικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, είναι μια παθογένεια και μια κακή παράδοση για το ελληνικό κράτος και πόσο μάλλον για ένα σύγχρονο κράτος που θέλει να προσελκύσει επενδύσεις και θέλει να χτίσει και να θεμελιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης πολίτη προς την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο εάν είστε αισιόδοξος κι εσείς, διότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, έχουν αναθαρίσει και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως, αυτά πάνε πακέτο. Εξάλλου έχουν αναθαρίσει και τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά αναζητούν. Δηλαδή εκεί που συζητούσαν και έλεγαν από την αντιπολίτευση ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα δική σας, ναι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι θα βελτιωθούν οι 120 δόσεις. Βεβαίως, θα σας τα πω ένα προς ένα. Καταρχήν, κάθε νοικοκυριό χρειάζεται ισχυρές και καινούργιες επιχειρήσεις για να βρίσκει σωστές, δηλαδή καλά αμοιβόμενες και σύγχρονες δουλειές, ολοκληρωμένες δουλειές. Ένα το κρατούμενο. Οι 120 δόσεις χρήζουν πολλαπλών βελτιώσεων, όλες οι προηγούμενες ρυθμίσεις δεν αποδείχθηκαν στην πράξη εφαρμοστικές και κατάλληλες να κρατήσουν τους ληξιπρόθεσμους εκατομμύρια Έλληνες οφειλέτες. Αυτό που χρειάζεται, επειδή τον έχω διαβάσει πολύ καλά τον νόμο ή τουλάχιστον το σχέδιο που ετοιμάζετε κι εσείς, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη στην απένταξη. Είναι αυστηρό το πλαίσιο απένταξης. Συμφωνώ, όπως επίσης της ικανοποίησης του οικονομικού εισοδηματικού προφίλ του ληξιπρόθεσμου οφειλέτη και της καταλληλότητας της ρύθμισης, ούτως ώστε να είναι εύλογη, για να παραμείνει υπορρύθμιση ο φορολογούμενος πολίτης και να μην καθίσταται περισσότερο ληξιπρόθεσμος από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησε. Δηλαδή η Ελλάδα, κοιτάξτε, που έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες, να το πω έτσι, αναπεριόδους κατά τη διάρκεια του 12μηνου. Ναι. Κάποιος δουλεύει μόνο χειμώνα, κάποιος δουλεύει, οι περισσότεροι δουλεύουν μόνο καλοκαίρι. Συμφωνώ. Άλλα τα εισοδήματα που έχει κάποιος όταν η σεζόν είναι ανοιχτή το 7μηνο, 8μηνο το καλοκαιρινό, συμφωνώ, άλλο το χειμώνα. Συμφωνώ. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Είναι ότι 120 δόσεις χωρίς επενδυτική έκρηξη, σωστούς και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, βιώσιμη και ανωδική οικονομία, δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι οι 120 δόσεις είναι ένα μέτρο που με τη σωστή λειτουργία τους μπορούν να δώσουν διέξοδο για βάρη που έχουν δημιουργηθεί. Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς δεν θα δημιουργούμε νέο ληξιπρόθεσμο πληθυσμό, νέα βάρη και μεγαλύτερα διέξοδα. Δεύτερον, επιτόκιο ληξιπρόθεσμο οφειλέτη προς το ελληνικό δημόσιο είναι κοντά στο 9%, πρέπει να μειωθεί δραστικά κοντά στο 3,5 με 4% να φτάσει κοντά στο επιτόκιο του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Μάλιστα. Και τρίτον σημαντικό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού. Ο επαγγελματικός λογαριασμός σήμερα συνδεδεμένος με το πώς, αυτές είναι και οι προσωπικές εισηγήσεις που κάνω έστω και σε ένα δημόσιο βήμα, έχει ακατάσχετο 1.250 ευρώ. Ποια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αντέξει την εποχή που είναι ραγδαία η αύξηση της χρήσης πλαστικού χρήματος, όπου εδώ σηκώνουμε και άλλη μεγάλη κουβέντα, γιατί δεν πρέπει να είναι πανάκια η κάρτα. Στο εξωτερικό τα μετρητά με την κάρτα έχουν εισαγωνιστική θέση, σωστό, δεν έχουν σωστό καταργηθεί τα μετρητά. Πρέπει ο επαγγελματικός λογαριασμός να ρυθμιστεί όσον αφορά το ακατάσχετο, γιατί κανένας επαγγελματίας δεν μπορεί να λειτουργήσει με μηνιαίο ακατάσχετο 1.250 ευρώ του επαγγελματικού του λογαριασμού που είναι συνδεδεμένος με το πώς. Αυτά όλα μένουν να διευκρινιστούν από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και βεβαίως υπό την εποπτεία του Χρήστου Σταϊκούρα του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά όλα αυτά χωρίς αναθέρμανση της οικονομίας και χωρίς stop στη στασιμομιζέρια δεν έχουν παρά μόνο μικρή αξία. Γιατί το θέμα είναι πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτοί που βγάζουν το αφημί το καινούριο, οι καινούργοι δηλαδή επαγγελματίες, να ζήσουν σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον. Σε λίγο υπήρχε ένα ανέκδοτο στο επάγγελμά μου. Ο παππούς δικηγόρος κληρονομούσε στον εγγονό δικηγόρο 100 δικογραφίες, λέει, παππού, πώς φτάσανε αυτές οι δικογραφίες να μέχρι σήμερα να εκκρεμούν. Έχω πάρει 20 αναβολές. Αυτό ήταν πριν 30, 40, 50 σωστό, χρόνια. Σωστό, κληρονομούσε σωστό το γραφείο, το πελατολόγιο και 30-50 δικογραφίες που είχαν σαΐ αναβληθεί. Τώρα κινδυνεύουμε να είναι παππούς ληξιπρόθεσμος, γονιός ληξιπρόθεσμος και το αγέννητο παιδί αυριανό ληξιπρόθεσμο. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Ληξιπρόθεσμη ζωή δεν νοείται. Πρέπει η οικονομία να πάρει μπρος και για να πάρει μπρος η οικονομία χρειάζεται πάταξη της γραφειοκρατίας και να πω και κάτι για την περιοχή. Όλοι περιμένουμε με τόσους φιωτούς, όπως ο κύριος Σταϊκούρας,
ο κύριος Πέτσας, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ζαβός με καταγωγή υφυπουργός από το Ρεγκίνι, ο κύριος Τουρνάρας από την περιοχή της Γλύφας. Περιμένουμε για τη Φιώτιδα και για τη Στερεά εξελίξεις. Και βεβαίως να αναστραφεί η περιφερειακή καχεξία. Μία παρατήρηση μόνο. Παρακαλώ. Μην περιμένετε, επειδή διαθέτουμε στην κυβέρνηση 4 κορυφαία στελέχη, χωρίς συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, την τοπική αυτοδιοίκηση και χωρίς ομάδες εργασίας και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης, να αλλάξει το τοπίο από τη μία μέρα στην άλλη. Πρώτον, η Ελλάδα δεν είναι μόνο Φθιώτιδα, θα πάρει μπρος η Φθιώτιδα και η Στερεά με τις σωστές πολιτικές πανελλαδικής ισχύος, αλλά και με τη σωστή συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο κομμάτι αυτό, όλοι πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο πώς θα εφαρμόσουμε τις δέουσες πολιτικές και θα έχουμε μελέτες, τεχνογνωσία και το ικανό προσωπικό να τρέξει μεγάλα έργα υποδομής και να φέρει επενδύσεις. Διάβασα ότι η Volkswagen, νομίζω, ανοίγει νέο εργοστάσιο στην Τουρκία, στα παράλια της Σμύρνης. Τόσα χρόνια μιλάμε για ένα εργοστάσιο, μια αυτοκινητοβιομηχανία που θα μπορούσε να προσελκύσει η χώρα μας. Μεγάλης εταιρείας ή νέας τεχνολογίας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως η Tesla που ακούγονταν. Δεν έχουμε δει τίποτα. Από την εποχή του Θεοχαράκη και του εργοστασίου της Nissan στο Βόλο, τη δεκαετία του 80, το οποίο και έκλεισε, έβγαζε και αυτοκίνητα που ήταν ευρέως δεδομένα εκείνη την εποχή, ακούμε για ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία ή για αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δει τίποτα. Εγώ αν δεν δω το πρώτο φουγάρο στη ΒΠΕ, μεταφορικά φουγάρο, στη ΒΠΕ της Λαμίας να ανάβει και το πρώτο εργοστάσιο να ξανανοίγει στη Φθιώτιδα, ειλικρινά δεν θα είμαι ήσυχος. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας, κύριε Στεριόπουλε. Χρειαζόμαστε νέες θέσεις, καινούργιες, σύγχρονες εργασίας, εξειδίκευση. Χρειαζόμαστε τεχνογνωσία. Όλα αυτά πρέπει να μας βρούνε από όλους τους χώρους και από όλους τους φορείς μία γροθιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω, κύριε Στεριόπουλε, και να ξέρετε θα τα λέμε και τα καλά και θα κάνουμε και προτάσεις εκεί που υπάρχουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας ακούω και τώρα που είστε η κυβέρνηση με αυτό τον επιθετικό σε εισαγωγικά αλλά ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Και είμαστε εδώ για να ακούσουμε κάθε σωστή πρόταση. Βεβαίως. Από όπου και αν προέρχεται. Μάλιστα.